Η οικογένειά σας πώς διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση μετά από τις κατηγορίες που βαραίνουν το γιο σας για τη δολοφονία της νεαρής φοιτήτριας? Η οικογένειά μου είναι συγκλονισμένη με τον αδικό χαμό της άτυχης κοπέλας. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλοιπού σας. Με το γιο σας έχετε μιλήσει. Ο γιος σας τι σας είπε όταν τον είδατε? Ο γιος μου επίσης είναι συγκλονισμένος και μετανιωμένος που δεν είχε το κουράγιο να αποτρέψει το μοιραίο. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και θα αποδεχτώ την κρίση της. Ελπίζω να αποδειχθεί η πραγματικότητα και να αποδοθούν οι ευθύνες των αλογούς στον καθένα. Σχέση πατέρας γιου. Εσείς, σαν πατέρας, πώς ήσασταν με τον γιο σας? Τι σχέσεις είχατε? Ήμασταν πολύ δεμένοι, πιστεύω. Πολύ κοντά του. Του συμπαραστεκόμουνα συνέχεια. Και πάντα ήμουν δίπλα του. Όταν λέτε του συμπαραστεκόσασταν, ερχόταν, σας έλεγε κάποιο πρόβλημα που μπορεί να είχε και να τον βοηθούσατε? Γενικά, αν είχε κάποιο πρόβλημα, φυσικά. Ό,τι περνάει από το χέρι μου και αν περνούσε από το χέρι μου. Πώς θα μου περιγράφατε τον γιο σας, τι άνθρωπος είναι? Θα έλεγα για ένα καλό παιδί, εργατικό. Τον είχα μαζί μου στις επιχειρήσεις μου. Δουλεύαμε μαζί καθημερινά. Δεν ήταν από τα παιδιά που έρχονται και παίρνουν το χαζιλί και σηκώνονται και φεύγουν. Ήταν ένα παιδί που ήταν στη δουλειά μου μαζί μου. Ήταν ένα φιλότιμο παιδί, ένα φυσιολογικό παιδί, θα έλεγα. Όπως τα περισσότερα παιδιά. Να πάει στην προπόνησή του, να πάει στη δουλειά του. Είχε δημιουργήσει ποτέ καυγάδες, είχε μπλεχτεί ποτέ σε καυγάδες? Σαν παιδί δεν θα έλεγα σε... Δεν θυμάμαι. Δηλαδή να έχει τύχει μία φορά, δύο. Ο γιος σας οδηγούσε. Οδηγούσε μηχανή, οδηγούσε αυτοκίνητο, είχε δικό του αυτοκίνητο? Είχε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν της μητέρας του. Και οδηγούσε και μηχανάκι. Την ημέρα εκείνη πώς βρέθηκε να οδηγεί το δικό σας αυτοκίνητο, είτε εκείνος είτε ο φίλος του? Πώς βρέθηκε δηλαδή στην κατοχή να έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου και να είναι μέσα σε αυτό? Το αυτοκίνητο ήταν στο συνεργείο, το δικό του αυτοκίνητο. Οπότε δανείστηκε το δικό μου για να πάει στο γυμναστήριο του και επίσης από τη στιγμή που είχε τα κλειδιά το χρησιμοποιήσει και για αυτό το σκοπό. Τον 19χρονο συγκατηγορούμενο του γιού σας, τον είχατε γνωρίσει εσείς? Όχι προσωπικά. Τον έχω δει κάποιες φορές να έρχεται στο σπίτι. Ποια ήταν η επαφή σας? Καμία επαφή δεν είχα. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Πόσο καιρό κάνανε παρέα με το γιο σας? Πυκνά τον τελευταίο 20 μέρες, θα έλεγα. Το γνώρισε πριν ένα χρόνο περίπου σε κάποιο γυμναστήριο, αλλά από τότε δεν κάναν παρέα. Κάναν παρέα τον τελευταίο μήνα. Εσείς πότε πληροφορηθήκατε ότι ο γιος σας βρίσκεται στην ασφάλεια, κρατείται και υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αυτό το έμαθα φυσικά εφόσον είχαν έρθει στη δουλειά μου το λιμεναρχείο και με συνόδευσαν στο λιμεναρχείο μέσα. Δεν σας είχαν πέραν στην εργασία σας και σας βρήκανε, δεν σας ενημέρωσαν κατά τη διάρκεια? Για λόγο που αφορά το γιο μου. Σε εκείνη την ώρα πώς νιώσατε, τρομάξατε, φοβηθήκατε? Τα χάσα. Μου είπαν ότι θα σου πούμε στην πορεία. Τι σας περνούσε από το μυαλό?
Κάτι σοβαρό, φαντάζομαι. Είχε απασχολήσει ποτέ ο γιος σας τις αρχές στο παρελθόν? Όχι ποτέ. Πώς το διαχειρίζεται και η οικογένειά σας τώρα, δηλαδή η γυναίκα σας, εσείς, στην καθημερινότητα? Σίγουρα περνάμε όλοι ένα γολγοθά αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο για όλη την οικογένεια και επίσης για το μικρό μας παιδί, γιατί είναι μικρή η κοινωνία. Και προσπαθούμε όλοι μαζί. Υπάρχει μεγάλη οργή από τον κόσμο. Δεν θα το έλεγα ότι φοβάμαι. Ποτέ δεν φοβόμουν. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η αντιμετώπιση γενικά του κόσμου. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σας είπε ο γιος σας όταν τον αντικρίσατε? Τον είδα όταν ήρθε από μόνος του στο λιμεναρχείο. Αυτοβούλος. Τον είχε ρωτήσει η μητέρα του τι συμβαίνει, γιατί της είχα πει εγώ τι είχε γίνει από το λιμεναρχείο που μου είχαν πει. Και στην κουβέντα που είχαν είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το περιστατικό που έγινε. Και δεν έχει καμία σχέση. Ότι δεν είμαι ο αυτουργός. Τι σας είπε ο γιος σας όταν τον είδατε? Πώς τον είδατε εσείς τώρα στο κρατητήριο? Χάλια. Πολύ χάλια. Οι πρώτες κουβέντες που σας είπε? Ότι δεν είναι αυτός που χτύπησε την κοπέλα. Αυτή τη στιγμή ο γιος σας μεταφέρθηκε. Πήγε στις φυλακές των Γραβενών. Τώρα, το αύριο. Είναι δύσκολο για μας. Για την οικογένειά μου, για όλους μας. Και γι' αυτό. Φοβάστε το στιγματισμό? Φυσικά. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Γενικά ότι θα είναι δύσκολο για το παιδί μου. Μετέπειτα, εάν θα φανεί η αλήθεια και βγει από τη φυλακή. Εκείνη δεν αναρωτιέται πού είναι ο αδερφός της αυτές τις μέρες? Φυσικά, φυσικά. Της λέμε ότι έχει λέξει με κάποιο φίλο του τέλος πάντων και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο γιος σας έμενε μαζί σας στο ίδιο σπίτι ή έμενε σε αυτό το σπίτι που συνέβη το κακό? Μαζί μας έμενε. Όταν είδατε το γιο σας, του μιλήσατε καθόλου, του είπατε το τι συμβαίνει έξω, τι εικόνα έχει ο κόσμος? Δεν ήθελα να το φορτώσω επιπλέον πράγματα, γιατί ήταν ήδη φορτωμένος από το κρατητήριο. Οπότε μου έδωσε ένα σημείωμα και λέει, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια της εκλοιπούσας, διότι δεν είχα τη δύναμη να αποτρέψω το μοιραίο. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να έπρατα διαφορετικά, όμως σοκαρίστηκα από την βιαιότητα του συγκρατούμενου μου και φοβήθηκα και για τη ζωή μου. Αυτό το γράμμα σας το έδωσε ο γιος σας όταν πήγατε στα κρατητήρια? Φυσικά. Θα ήταν ποτέ ικανός να έκανε όντως μια τέτοια πράξη? Αποκλείεται να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί το γνωρίζω το παιδί μου. Ήταν ένα παιδί που βοηθούσε. Δεν ήταν ένα παιδί που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Έχετε κάποια αγανάκτηση για τα μίντια και για όσα έχουν ακουστεί? Για το λόγο ότι δεν είναι αληθεία αυτά που λένε. Λέγονται πολλά ψέματα. Σε σχέση με την οικογένειά σας? Ναι, και με το παιδί μου. Τι ήταν αυτό το οποίο μπορεί να σας θύμωσε περισσότερο από που να είπαν και να μην ήταν αλήθεια? Υπάρχουν πολλές ανακρίβειες που δεν ισχύουν. Τώρα τι περιμένετε? Περιμένω να φανεί η αλήθεια και εύχομαι κάποια στιγμή να βγει το παιδί μου έξω.